Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας παρουσίαση. Σας παρακαλώ, γράψτε μου τώρα λίγο, εάν ακούγουμε καλά, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ελπίζω να ακούγουμε καλά. Λοιπόν, απάντηση δεν βλέπω, αλλά πιστεύω ότι όλοι με ακούτε. Α, ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα με ώρα Ελλάδος. Και η παρουσίασή μας αποτελείται από δύο κομμάτια. Πρώτα λέμε την παρουσίαση της, κάνουμε μια παρουσίαση για την εταιρεία σε καινούριους επενδυτές και λέμε μερικά λόγια, κάποιες βασικές πληροφορίες και μετά πάμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης που είναι τα νέα της εβδομάδας και γενικά τα τελευταία νέα της εταιρείας. Οπότε τώρα ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας κομμάτι της παρουσίασης που όπως βλέπουμε εδώ είναι ένας πίνακας επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από περίπου 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος ο καλλιτέχνης τον φανταζόταν, 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Έκανε μια πρόβλεψη ότι τα οχήματα τα οποία έχει ζωγραφίσει εδώ θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να διακρίνετε στον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή η εποχή, το μέλλον μάλλον που φανταζόταν ο καλλιτέχνης μας, ήρθε νωρίτερα. Είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα. Βλέπουμε εδώ πέρα τους δρόμους και τις λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα νέα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχουν φυσικά διευκολύνει τη ζωή μας, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε εδώ δύο από αυτά, τα οποία είναι η επιφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και γιατί είναι το ίσως το κυριότερο πρόβλημα στη λίστα μας, είναι επειδή εάν παρατηρήσετε τα προηγούμενα προβλήματα, είναι κάποια προβλήματα για τα οποία εάν πάρουμε κάποια βασικά μέτρα, μπορούμε να μειώσουμε αυτό τον αριθμό, το ποσοστό αυτών των προβλημάτων. Ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένα πρόβλημα για το οποίο εάν δεν πάρουμε τώρα άμεσα δραστικά μέτρα, είναι πολύ δύσκολο, ίσως και δεν θα μπορεί το περιβάλλον να αποκατασταθεί, να είναι δηλαδή όπως ήταν πριν από 50 χρόνια. Και γι' αυτό σε αυτή την κατάσταση, ή μάλλον καλύτερα περίπτωση, με το περιβάλλον πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, όταν κατασκευάζει δρόμους και όχι μόνο, κάνει εισβολή στην φύση. Και η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Όμως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, έχει τα δικά του όνειρα και είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά πως ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Όπως ξέρετε, το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της οξινής βροχής. Το επόμενο πρόβλημα στη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, τον συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας,
που αυτοί οι σταθμοί φυσικά λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων. Όμως κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι να κατασκευάσουμε αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Οπότε ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε στις εικόνες. Στο δεύτερο επίπεδο δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Οι άνθρωποι όμως κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, όπως αυτούς που βλέπουμε εδώ. Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες μάλλον για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία, ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός, είναι ανάποδος όπως τον βλέπετε εδώ. Και έχουμε και κάτι παρόμοιο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχουστή οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που εμείς χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες, βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής, Skyway Anatoly Yunitsky, που μας λέει πως δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση και εδώ βλέπουμε εικόνες με διάφορες χρήσεις χορδών. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία εικόνα που μας δείχνει την διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηρίγματων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε στην πρώτη μας εικόνα το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς.
Το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα που χάλιβα υψηλή αντοχή στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και έτσι η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με τα τελεφερίκ, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίταξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με τη Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία έχει φυσικά και πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήριος μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς μέχρι στιγμής που κάνουμε αυτή την παρουσίαση, έχω ήδη αναφέρει το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα όχημα το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως σε ρήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για μετακίνηση ανθρώπων μέσα στις πόλεις. Παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει
6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς. Και παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway όμως παρατηρούμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χωρών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους. Και αυτό με τη σειρά του μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Που και αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους, να γίνουν εκρήξεις σε βράχους και αυτό κάνει την κατασκευή των δρόμων πολύ πιο δύσκολη. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Πάνω σε αυτά θα ακολουθήσουν διαγράμματα βασισμένα πάνω σε αυτά τα εικονίδια. Και τώρα θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Βλέπουμε το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και στις λειτουργικές δαπάνες. Βλέπουμε όμως πως τα οχήματα της Skyway και στο προηγούμενο διάγραμμα αλλά και σε αυτό διατηρούν το μικρότερο ποσοστό που έχουν τις λιγότερες δαπάνες. Εδώ σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές, οι οποίες έχουν εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό και αν θυμάστε νωρίτερα είδαμε σε ένα άλλο διάγραμμα πως είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και εκείνο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα. Που και αυτό με τη σειρά του μας δείχνει ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον αλλά και για μας. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway που διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μεταφορική ικανότητα και βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Με μικρή διαφορά βλέπουμε πως ακολουθεί το μετρό και με αρκετά μεγάλη το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα παρατηρούμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουμε σιγά σιγά από τα διαγράμματα και εδώ βλέπουμε τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Τα μικρά φορτία τα είδαμε νωρίτερα. Εδώ βλέπουμε και τα μεγάλα. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων και η μέγιστη ταχύτητά του
φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτά τα οχήματα, ο σκοπός τους είναι δηλαδή να κάνουν μεταφορά αγαθών, όπως είπα, μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν φυσικά από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρεσης τεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 συνηθά μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekaterina Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Σε αυτό το χώρο, κάθε χρόνο, διοργανώνεται το EkaFest και χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο με σκοπό να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη πως αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, όπως αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε διάφορες εταιρείες, τις οποίες σίγουρα όλοι σας ξέρετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους δύσκολα ή ίσως δεν φανταζόντουσαν οι άνθρωποι ότι μία μέρα αυτές οι εταιρείες θα κατακτούσαν το κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Και όμως κατάφεραν και έκαναν και βρίσκονται μάλλον στο σημείο στο οποίο είναι σήμερα. Και έτσι και η δικιά μας εταιρεία ξεκίνησε και αυτή από το μηδέν σαν μια ιδέα ενός επιστήμονα και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα. Ακούμε καθημερινά για αυτό το έργο, για τους πρόοδους που κάνει. Και μόνο αυτό μας δείχνει πως είναι μία πολλά υποσχόμενη εταιρεία με σημαντικούς πρόοδους οι οποίοι πραγματοποιούνται συνεχώς και μία μέρα θα γίνει μία από αυτές τις εταιρείες τις οποίες βλέπουμε εδώ, καθώς έχει και αυτή με τη σειρά της να προσφέρει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό και εσείς μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε χρόνο. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές,
καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη μας παρουσίαση. Θα προχωρήσουμε στην δεύτερη παρουσίαση, αλλά πριν από αυτό να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat που μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Και τώρα ας προχωρήσουμε. Το πρώτο μας άρθρο δημοσιεύτηκε στις 9 του μηνός και μας λέει πως στον σημερινό κόσμο υπάρχουν πολλές απαιτήσεις για κάποιο προϊόν. Κατά το σχεδιασμό της αερογέφυρας Extreme Technologies, οι σχεδιαστές της UST αναπόφευκτα αντιμετώπισαν προκλήσεις, όπως για παράδειγμα για την επιλογή υλικών, τον υπολογισμό των δυναμικών φορτίων και φυσικά να φτάσουν τις απαιτήσεις των πελατών. Ένα υλικό κατασκευής όπως ο χάλιβας χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Ο χάλιβας υψηλής αντοχής χρησιμοποιείται από καιρό ευρέως στην βιομηχανία μεταφορών. Ωστόσο, η υψηλή πυκνότητα που ισούνται με μεγάλο βάρος είναι ένα μειονέκτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το αλουμίνιο, από την πλευρά του, είναι η προφανής εναλλακτική λύση για τον χάλιβα. Έχει χαμηλή πυκνότητα, μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση, υψηλή ηλεκτρική αγωγημότητα και διαθεσιμότητα στην αγορά. Αλλά από την άλλη πλευρά, το αλουμίνιο είναι ένα ακριβό υλικό με χαμηλή αντοχή στο εφελκισμό. Το επόμενο βήμα ανάπτυξης είναι τα σύνθετα υλικά. Επί του παρόντος, τα πιο δημοφιλή και προσιτά είναι το fiberglass, τα ανθακονίσματα και τα πολυμερή ενισχυμένα με διάφορους τύπους ινών. Από τώρα, η U-Sky Transport έχει εμπειρία στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση όλων των παραπάνω υλικών. Δοκιμαστική διαδρομή 1 στο U-Sky Center, όπου είναι η απόδειξη της σκοπιμότητας των μεταλλικών κατασκευών, δηλαδή η σχοινιά οπλισμού με αντοχές διαρροής έως και 1640 MPa, καθώς και λύσεις από τη σύνδεσή τους. Η δοκιμαστική διαδρομή 4 από την άλλη πλευρά είναι ένας μοναδικός συνδυασμός αλουμινίου, σύνθετων υλικών και προεντεταμένων σχοινιών από χάλιβα υψηλής αντοχής. Αυτή η ενότητα δείχνει επίσης το κύριο πράγμα που είναι το μήκος της διαδρομής και δεν έχει σημασία για τους U-Sky. Η αναζήτηση νέων υλικών και εμπειριών είναι μια συνεχής προσπάθεια της UST, η οποία προωθεί την είσοδο στην αγορά με ένα ήδη δοκιμασμένο και πιστοποιημένο προϊόν. Το επόμενο μας άρθρο δημοσιεύτηκε στις 10 του μηνός. Το περασμένο Νοέμβριο, ο σύμβουλος Logistics στο Corentech Technologies επισκέφθηκε το Κέντρο Δοκιμών και Επιστοποίησης της U-Sky. Ο ίδιος ήθελε να εξοικειωθεί προσωπικά με την τεχνολογία μεταφοράς U-Sky και να προετοιμαστεί για τη μελλοντική επίσκεψη των συναδέλφων του. 4 μήνες αργότερα, ο σύμβουλος των Logistics επέστρεψε με την ανώτερη διευθυντική ομάδα της Ayalon Highways, η οποία περιλάμβανε την Uzi Levy, όπου τον ανώτερο αντιπρόεδρο για έργα πρωτοβουλίας και τον Oren Calfon, τον ανώτερο αντιπρόεδρο για την τεχνολογία. Η Ayalon Highways είναι μια δημόσια εταιρεία και ηγέτη στην υλοποίηση έργων μεταφορών μεγάλης κλίμακας στον αστικό χώρο. Αποστολή αυτής της εταιρείας είναι η έναρξη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η συντήρηση και η διαχείριση μεταφορικών υποδομών και προηγμένων λύσεων για την διευκόλυνση της αποτελεσματικής χρήσης των δρόμων στον αστικό και μητροπολιτικό χώρο του Ισραήλ.
Η ομάδα U-Sky Transport έδωσε μια ξέχαστη περιήγηση στους επισκέπτες της, όπου μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο σχετικά με το τι είδανε. Και κλείνοντας για αυτό το άρθρο, να πω και για το ότι στο πλαίσιο της περιοδίας του U-Sky οι καλεσμένοι είδαν μόνοι τους την ομοιότητα των αποστολών των δύο εταιριών, που είναι να κάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο ασφαλείς και πιο άνετες. Οι κορυφαίοι διευθυντές της Agilon Highways ευχαρίστησαν την ομάδα U-Sky Transport για την παραγωγική συνάντηση και εξέφρασαν ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία στην πρακτική εφαρμογή της U-Sky Transport and Infrastructure Technology στο Ισραήλ. Και πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο το είχα αναφέρει και στην προηγούμενη παρουσίαση, αλλά θα το αναφέρουμε και σήμερα. Δημοσιεύτηκε στις 1η του μηνός και έχει να κάνει με την ομάδα του Skyway Community, που πραγματοποίησε μια μεγάλη συνέντευξη με τον Ανατολή Γιουνίτσκι, όπου είναι ο γενικός σχεδιαστής της Train Technologies και συγγραφέας της τεχνολογίας UST. Σε αυτό, ο Ανατολή Γιουνίτσκι μίλησε λεπτομερώς για τα στάδια ανάπτυξης της εταιρείας, τα έσοδα και την ομάδα του έργου. Επιπλέον ανέφερε ποιοι τομείς της UST αναπτύσσονται όσο το δυνατόν πιο ενεργά, πώς αλλάζει η στρατηγική της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και σε τι εστιάζει η εταιρεία για επιτυχημένη είσοδο στην αγορά και εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας. Μας λέει ότι πιστεύουμε ότι η υπερχόμενη κρίση θα αυξήσει μόνο τη ζήτηση των κρατών για νέες και πιο αποτελεσματικές λύσεις, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και τις μεταφορές και τις υποδομές. Και η λέξη υποδομή είναι ακόμη πιο σημαντική από τη λέξη μεταφορές. Αυτό ακριβώς προτείνουμε. Η κρίση είναι πιο πιθανό να πλήξει τις υπάρχουσες βιομηχανίες, εργοστάσια, αυτοκινητοβιομηχανίες, και επειδή η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού θα μειωθεί σημαντικά, όμως η ζήτηση για τεχνολογία που σχετίζεται με την κατασκευή logistics και την χωρητική ανάπτυξη εδαφών χωρών και πύρων θα αυξάνεται, κάτι που θα εξασφαλίσει την επιτυχία των μεταφορών μας. Βλέπουμε ήδη την τάση, η ζήτηση για την τεχνολογία αυξάνεται χρόνο με χρόνο, ειδικά τον τελευταίο καιρό, και είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την καλύτερη τεχνολογία μεταφορών και υποδομής UST στο κόσμο και σε όλους τους πελάτες μας, είπε ο Ανατολή Γιουνίτσκι. Μπορείτε να διαβάσετε για αυτό και καθώς και για άλλα θέματα στη συνέντευξη όπου θα τη βρείτε στον σύνδεσμο που είναι στο σχετικό άρθρο. Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του υλικού, να διαβάσετε τη συνέχεια και να αποκτήσετε νέες γνώσεις και ένα κίνητρο από τον επικεφαλή του έργου του Ανατολή Γιουνίτσκι. Και με αυτά τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Πριν τελειώσουμε, να υπενθυμίσω πως μπορείτε αυτά τα νέα να τα διαβάσετε από το δικό σας back office ή αλλιώς από τα links τα οποία υπάρχουν στις ομαδικές για τις οποίες έχουμε κάνει για τους συνεργάτες της εταιρείας. Με αυτά κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την προσοχή σας. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και της εβδομάδας. Και σας περιμένω στην επόμενη μας συνάντηση. Καλό σας βράδυ.